Ο μύθος της καπιταλιστικής ανάπτυξης για όλους καταραίει μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα και στην περιοχή μας. Είναι αυτή η σκληρή πραγματικότητα που αποδεικνύει ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη έχει αντιλαϊκούς όρους και προϋποθέσεις. Ή, για να θέσουμε και το ζήτημα στη σωστή του βάση, όρος για την ανάπτυξη της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων είναι η ένταση της επίθεσης σε όλα τα επίπεδα απέναντι σε όλους εμάς, τους μισθωτούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τους μικρούς επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους αγρότες. Για παράδειγμα, στην περιοχή μας, στον τουρισμό και επισιτισμό, στον τομέα μεταποίησης των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, στο εμπόριο, στις κατασκευές, είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι που έρχονται αντιμέτωποι με τους χαμηλούς μισθούς, τα ωράρια λάστιχο, την εντατικοποίηση και την εποχιακή ανεργία. Σε επιχειρήσεις και κλάδους όπου καταγράφεται εξωστρέφεια, υψηλότερη παραγωγικότητα, πιο ειδικευμένη εργασία, όπως είναι τμήματα της μεταποίησης και των μεταφορών ή πληροφορική, οι εργαζόμενοι βλέπουν ανοίγει διαρκώς η απόσταση ανάμεσα στον πλούτο που παράγουν και στο τι καρπώνονται με τη μορφή του μισθού και γενικότερα να εντείνεται η εκμετάλλευση με πολλούς τρόπους. Ταυτόχρονα, η καπιταλιστική ανάπτυξη κυριαρχείται από την αναρχία στην παραγωγή και το τι παράγεται, με ποιον τρόπο και με ποιο σκοπό καθορίζεται από το αν αποφέρει κέρδος στους επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι, επιχειρήσεις ανοίγουν και κλείνουν. Σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής μας είτε δεν αξιοποιούνται, είτε δεν αναπτύσσουν ολοκληρωμένα τη δυναμική τους και προς όφελος των εργαζόμενων. Το σχέδιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, το σχέδιο των ομίλων, το σχέδιο Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ γράφει πάνω και απαξίωση και κλείσιμο της ΕΛΒΟ, της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, κλείσιμο του εργοστασίου της ΔΕΛΤΑ στο πλατή Μαθίας. Και αυτά είναι μόνο τα τελευταία παραδείγματα. Με βάση αυτό το σχέδιο υλοποιείται και η παράδοση του ορυκτού πλούτου, του χρυσού της περιοχής, στους επιχειρηματικούς ομίλους, ένα πραγματικό έγκλημα, γιατί καταρχήν στερεί πολύτιμους πόρους από μια μελλοντική φιλολαϊκή αξιοποίησή τους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο μύθος της καπιταλιστικής ανάπτυξης για όλους αποκαλύπτεται και από τις προτεραιότητες και ιεραρχήσεις της επόμενης μέρας σε ζητήματα υποδομών όπως αυτές διατυπώθηκαν και διατυπώνονται ακόμα όλες αυτές τις μέρες της Διεθνούς Έκθεσης. Γιατί η ιεράρχηση των έργων που ενισχύουν την καπιταλιστική ανάπτυξη, η κατασκευή τους με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, η προσαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα μέτρα των επιδιώξεων των επενδυτών, είναι η άλλη όψη των τεράστιων ελλείψεων σε υποδομές που μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής και να αναβαθμίσουν το επίπεδο πολιτικής προστασίας και στην πόλη μας και στην περιοχή μας. Έτσι φτάσαμε σε μια ακόμα μετάθεση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του μετρό, τώρα μιλάμε για το 2023, 11 χρόνια μετά το αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και μάλιστα με επαναφορά ενός σχεδίου για τη διαχείριση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου που έχει απορριφθεί από επιστημονικούς φορείς. Όλη η πορεία κατασκευής του μετρό αποδεικνύει ότι η γρήγορη, ασφαλής, φθηνή για το λαό παραγωγή έργων με ταυτόχρονη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ασύμβατη με τη σημερινή κατάσταση όπου κυριαρχεί η αναρχία στην παραγωγή και η ιεράρχηση σε όλη αυτή τη διαδικασία σαν βασικού κριτηρίου του κέρδους των κατασκευαστικών ομίλων. Η τραγική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του μετρό, η οποία έχει τη σφραγίδα Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και των κατασκευαστικών ομίλων, αθρίζεται στην απαράδεκτη κατάσταση του ΟΑΣΤ που βιώνουν οι εργαζόμενοι της περιοχής. Εξέλιξη για την οποία έχουν βεβαίως ευθύνη διαδοχικές κυβερνήσεις και προετοιμάζει την άμεση ή έμεση ιδιωτικοποίηση του οργανισμού με αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους και όλους όσους βεβαίως χρησιμοποιούν το μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς της πόλης. Έτσι καταλήξαμε όμως και τα έργα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής και αντιπυρικής θωράκισης της περιοχής να βρίσκονται στα αζήτητα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του ΕΣΠΑ, των τεχνικών προγραμμάτων των Δήμων και της Περιφέρειας και ό,τι υλοποιείται να είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό των μεγάλων αναγκών. Έτσι καταλήγουμε ακόμα σε τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές παιδείας, σε σχολεία, φοιτητικές εστίες, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς. Και για όλα αυτά, εκτός από την εποχιακή γκρίνια των δημάρχων κάθε Σεπτέμβρη στην περιβόητη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, δεν ακούσαμε καμία δέσμευση.
Έτσι φτάνουμε και στα σχέδια ανάπλασης του χώρου της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, χωρίς να δίνεται πραγματική διέξοδος σε μια πόλη που ασφικτιά από την έλλειψη ελεύθερων χώρων, χώρων πρασίνου, αθλητισμού και πολιτισμού. Έτσι φτάνουμε τέλος στην επιβάρηση του περιβάλλοντος και της υγείας εργαζομένων και κατοίκων. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με τη δυσοσμία που προέρχεται από το διυλιστήριο και κόβει πραγματικά την ανάσα. Στη Χαλκιδική, με τις επιπτώσεις άμεσες και έμεσες που εμπεριέχει η εξόρυξη και επεξεργασία του πολύτιμου μεταλλεύματος από έναν μονοπωλιακό όμιλο, αλλά και με την καύση απορριμμάτων, πιθανά στην τσιμεντοβιομηχανία της πόλης, που προωθείται στα πλαίσια του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, ο οποίος βεβαίως έχει τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας και εκπροσώπων του στην τοπική διοίκηση. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ, στον αντίποδα της ανάπτυξης με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, καταθέτει στον ελληνικό λαό ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα και σχέδιο ανάπτυξης, που στο επίκεντρό του έχει τις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες, αλλά και τις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες όσο της χώρας μας, όσο και της περιοχής μας. Διαθέτουμε και εδώ πολυάριθμο και ειδικευμένο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό, σημαντικό ορυκτό πλούτο, ενεργειακές πηγές, δυνατότητες για ενίσχυση και άλλο της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, σημαντική παραγωγική υποδομή σε μια σειρά βιομηχανικούς κλάδους, όπως είναι τα τρόφιμα, όπως είναι το μέταλλο, οι μεταφορές, οι πληροφορικοί, οι κατασκευές και άλλοι. Με τη μετατροπή των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής σε κοινωνική ιδιοκτησία, με εργατικό έλεγχο σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν πραγματικά στην ευθύνη τους το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον έλεγχο της παραγωγής, με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, με περιφερειακή εξειδίκευση, μπορούμε να απογειώσουμε την παραγωγή, να εκμηδενίσουμε την ανεργία, να δώσουμε συνδυασμένες λύσεις στα προβλήματα και στις ελλείψεις υποδομών και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μπορούμε να δώσουμε όθηση στη βασική και συνδυασμένη έρευνα, στην οποία διαθέτει μια υποδομή περιοχή, στην καινοτομία, με διασφαλισμένη χρηματοδότηση όμως και σύνδεση με τις ανάγκες της κοινωνικής παραγωγής και όχι τις εφήμερες ανάγκες της αγοράς. Προϋπόθεση βεβαίως είναι να πάρει το τιμόνι της εξουσίας στα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια της εργατική τάξη, οι μισθωτοί, σε συμμαχία με τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους αγρότες.